Καλημέρα, λέγαμε καλημέρα. Ότι μετά από πάρα πολλούς μήνες, πρώτο θέμα σήμερα δεν είναι ο κορονοϊός, αλλά είναι η κακοκαιρία, γιατί ήρθε και αυτό τώρα να μας επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό, κύριε καθηγητά. Έχουμε όμως σε ισχύ ένα lockdown, μπαίνουμε πια στη δεύτερη στην ουσία εβδομάδα, απομένουν 2 εβδομάδες μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου που είχε ανακοινωθεί. Είναι αρκετός αυτός ο χρόνος για να δούμε ορατά αποτελέσματα? Η εκτίμηση που έχουμε είναι ότι αυτή την εβδομάδα, αν αυξηθεί ο αριθμός των τεστ, θα δούμε και την αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική. Και μετά από αυτή την εβδομάδα πιστεύω ότι θα υπάρξει η απαραίτητη κίνη ύφεση. Δηλαδή και αυτή την εβδομάδα θα βλέπουμε άνοδο στα κρούσματα. Πού θα φτάσουμε δηλαδή, εκτιμάτε? Έχω την εκτίμηση ότι ανάλογη εικόνα είχαμε και το Νοέμβριο. Εμείς παρατηρούμε υψηλό οικοφορτίο εδώ και 3 εβδομάδες, η αλήθεια είναι, στα λίμματα. Υπάρχει λοιπόν ένα παράθυρο 10 ημερών. Ήδη έχουμε αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία πολλές μέρες τώρα. Νομίζω ότι ανάλογα με τον αριθμό των τεστ που θα γίνουν στην Αττική, θα δούμε και αύξηση των κρουσμάτων. Δεν ξέρω αν θα προσεγγίσουμε τετραψήφιο αριθμό, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή... Τετραψήφιο για την Αττική μόνο, λέτε, κύριε Θωμαίδη? Νομίζω ότι στην Αττική μπορεί να προσεγγίσουμε αυτό τον αριθμό. Εξαρτάται πάντοτε βέβαια από τον αριθμό των τεστ. Mm-hmm. Ναι, έτσι κι αλλιώς πάντα. Αυτό λέτε, ο αριθμός αυτός θα αποτυπωθεί στην πραγματικότητα σύμφωνα με αυτό που έχετε δει ήδη στα λίμματα. Δηλαδή, εσείς πότε το περιμένετε περίπου αυτό, στο τέλος της εβδομάδας, στο μέσο της, πότε? Αυτή την εβδομάδα, στη μέση της εβδομάδας, περιμένουμε να έχουμε την κορύφωση. Δεν νομίζω ότι θα πάει περισσότερο. Mm-hmm. Ήδη εμείς περιμένουμε με την ανάλυση των δειγμάτων των λιμάτων αυτής της εβδομάδας να δούμε κάποια ύφεση. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι και οι καιρικές συνθήκες δεν μας βοηθούν. Εμείς, ξέρετε, παίρνουμε δείγμα από νησάκι, οπότε δεν υπάρχει απογορευτικό. Δεν μπορούμε να πάρουμε δείγμα. Άρα, κύριε Θωμαίδη, με αυτά τα δεδομένα που λέτε τώρα, εκτιμάτε ότι μπορεί να χρειαστεί για να νιώσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, για να το πούμε απλά, να μπούμε και μέσα στο Μάρτιο με lockdown, και μέχρι πότε? Η εκτίμησή μου είναι ότι οπωσδήποτε θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο. Αν έχουμε ως παράδειγμα το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Mm-hmm. Η μείωση της αποσυμπίωσης, ας πούμε καλύτερα, η αποσυμπίωση στο σύστημα υγείας γίνεται πιο αργά από ό,τι γίνεται στα λίμματα. Πόσο περισσότερο χρόνο δηλαδή, πόσες εβδομάδες ακόμη? Το μέγιστο νομίζω 15 μέρες. Να πάμε μέχρι 15 Μαρτίου, ας πούμε, περίπου. Το μέγιστο. Για να δούμε πόσα κρούσματα τότε, σε αυτό το χρονικό διάστημα. Τι βλέπετε? Δεν είμαι σε θέση εγώ να κάνω τέτοια εκτίμηση. Δεν κάνουμε τέτοια προβολή στο μέλλον με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από τη συμπεριφορά των στελεχών των μεταλλάξεων και την οσιρότητα ουσιαστικά που έχουν. Αυτή τη στιγμή αυτό το... Ουσιαστικά το δεδομένο πρέπει να εξεταστεί στα νοσοκομεία μας. Μάλιστα. Κύριε Θωμαϊδή, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια πίεση στο νοσοκομείο. Πείτε μας, αυτό βεβαίως είναι δεδομένο και φαίνεται στους αριθμούς πια. Με βάση τα στοιχεία που έχετε τώρα, πόσους ενεργούς φορείς έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αττική? Ούτε αυτό θα ήθελα να πω με ακρίβεια. Έχω πει κατ' επανάληψη πόσο επισφάλεια έχει αυτό το νούμερο. Είχατε μιλήσει για πολλές χιλιάδες πριν από μερικές ημέρες, γι' αυτό σας επαναφέρουμε το ερώτημα. Βεβαίως. Αυτό το ουσιαστικά την εξίσωση επιδημιολογίας λιμάτων που χρησιμοποιούμε είναι κάτι το οποίο είναι τεκμηριωμένο στη βιβλιογραφία και σε όλες τις ομάδες από την Αυστραλία μέχρι και την Αμερική. Ωστόσο, είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτό πρέπει να επικαιροποιηθεί και δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία όσον αφορά τα νέα στελέχη που επικρατούν αυτό το διάστημα. Δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο πληθυσμό αναπτύσσουν αυτά τα νέα στελέχη, τόσο στους ασυμπτωματικούς όσο και στους συμπτωματικούς. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο έχει αρκετά μεγάλη επισφάλεια. Καλώς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, τώρα πάμε εμείς να καλημερίσουμε την κυρία Αφροδίτη Τζίφα. Είναι